για λόγους προσωπικούς και οικογενειακούς, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Δύναμη αυτής της μεγάλης αυτοδιοικητικής δημοκρατικής παράταξης ήταν πάντοτε η ενότητά της. Αυτή η ενότητά της δεν υπήρξε στις τελευταίες εκλογές, με αποτέλεσμα να υποστούμε μια άδικη εμβολή σύντα και ανέλυση. Είμαστε εδώ για να χαράξουμε το μέλλον, να πορευτούμε με προοπτική και πιστεύω ότι με εξασφαλισμένη την ενότητα μπορούμε αυτό και να το πετύχουμε. Οι διαδικασίες είναι πάντα μέσα στον κόσμο, ποτέ έξω από τον κόσμο. Πάνω απ' όλα είναι η νέα οικογένεια δράμα. Για αυτούς που ονειρεύονται οτιδήποτε πέρα από την ενότητα και την δύναμη της νέας οικογένειας δράμα, να το ξεχάσουμε. Προτάξαμε την ενότητα, είναι αυτή δυναμική σήμερα που δημιουργείται. Με την προσφυγιά του Παπαμαρίου του Γρηγόρη, του αγαπητού φίλου, έναν ανθρώπου, ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος, έτοιμος, σοβαρός, αγωνιστής και παράλληλα έχει δείξει με την παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την εμπειρία του και την τροποποίησή του, έχει όλα τα ηχέκια να είναι ο νέος ηγέτης. Θέλω να πω επίσης στον Παπαμαρίου τον Γρηγόρη, ότι όλοι είμαστε εδώ για να σε στηρίξουν, Γρηγόρη. Ξέρουμε τις ικανότητές σου. Ξέρουμε επίσης ότι απευθύνεσαι σε μια υγιή παράταση, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις δύσκολες στιγμές ξέρουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να προχωράμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που σήμερα, στο ξεκίνημα αυτής της νέας μεγάλης προσπάθειας για την παράταξη που χρόνια κόσμησε το Δήμο της Δράμας και προσέφερε τόσα πολλά πράγματα στην τοπική κοινωνία, να έχουμε ένα νέο ξεκίνημα, δυναμικό, ενωτικό, το οποίο με βεβαιότητα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα φέρει ξανά την παράταξη της νέας εποχής νέας δράμας στο τιμόνι της διακυβέρνησης του Δήμου αυτού. Είναι καιρός όλοι μαζί να ενωθούμε, να συγκροτηθούμε, να κάνουμε την προσπάθειά μας και να βγούμε ξανά μπροστά. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξαναβγεί μπροστά η δράμα στα χέρια ενός άλλου πολύ σημαντικού ανθρώπου, του Γρηγόρη Παπαμανουήλ. Ο Γρηγόρης είναι ένας πάρα πολύ χαρισματικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος αποδεκτός από όλους τους πολιτικούς χώρους, και αυτό το λέω εγώ, έχουμε ένα κομματικό στέλεχος και ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά άνθρωπος με γνωριμία σε όλη την Ελλάδα και με προσωπικότητα που διαπερνά τα στενά κομματικά όρια. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει κάτι να αφήσει. Νομίζω ότι σε αυτό το κρίσιμο σημείο που είμαστε, χρειάζεται όλοι μαζί να βοηθήσουμε για την ενότητα και μόνο μέσα από μια ενότητα μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που όλοι επιθυμούν. Στη νέα μας προσπάθεια, θέση έχουν όλοι ανεξαιρέτως ιδεολογικής τοποθέτησης. Θέλω να μου έχετε εμπιστοσύνη, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και να σας πω την αλήθεια, κι εγώ δεν νιώθω σήμερα καλά με αυτό που γίνεται εδώ, που αντί για εκλογές, πραγματοποιείται αυτή η Γενική Συνέλευση, που θα επικυρώσει ή όχι την υποψηφιότητά μου. Θα ήθελα να υπήρχαν κι άλλοι συνάδελφοι που θα αποφάσιζαν να κάνουν ό,τι έκανα εγώ. Εγώ λοιπόν δεν θα φυγομαχήσω, θα παραμείνω εδώ στις επάλξεις, γιατί σας είπα ότι είμαι αγωνιστής και θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρουμε όλες και όλοι μαζί. Τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνονται σαφώς. Είναι ένα πρόβλημα, ένα κοινωνικό θέμα με σοβαρές προεκτάσεις στην κοινωνική, στην αγροτική, στην οικογενειακή ζωή των ανθρώπων μας. Είμαστε εδώ επίσης για να σας δείξουμε ότι η δημοτική μας παράταξη δεν είναι ένα άψυχο σώμα, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει, κινείται δημιουργικά και προχωράει μπροστά. Yeah.
Νέα Δράμα είναι μία παράταξη και ένα σωματείο που έχει ανάγκη από όλους τους δραμινούς. Και τους 55.000 που είναι δημότες του Δήμου Δράμας. Αλλά τώρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται συμπαράσταση. Ο Γρηγόρης ο Παπαεμμανουήλ, που θα είναι ο επόμενος δήμαρχος του Δράμα. Σε αυτήν τη δοκιμασία του σωματείου, ο Γρηγόρης ο Παπαεμμανουήλ είχε το θάρρος, την τόλμη, την γενναιότητα να είναι υποψήφιος. Υπάρχουν συνάδελφοι, εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εκλεγήκαμε με τη δική σας ψήφο, εσείς μας δώσατε τα αξιώματα, εσείς μας δώσατε το δικαίωμα να είμαστε πιο γνωστοί στην κοινωνία, να έχουμε τα οφίτσια, οι οποίοι καρποθήκαν τα μέγιστα ωφέλη από την παράταξή μας Νέα Εποχή, Νέα Δράμα και στην δεδομένη στιγμή μάλλον κινούνται διασπαστικά. Νέα Εποχή, Νέα Δράμα, νέα σε όλα, είναι εδώ. Ο επικεφαλής μας, ο Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Την άλλη φορά ο στόχος μας θα είναι να είναι εδώ και όσοι λείπουν. Αυτό είναι το μήνυμα από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να είσαι ο ηγέτης που θα αγαπήσεις και θα αγαπηθείς από τον λαό σου. Έτσι θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Θα είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή. Αρκεί να είμαστε συνεπείς, δεν θα λέμε ψέματα, θα λέμε την επακριβώς παράσταση όλων των γεγονότων για να κερδίσουμε την αγάπη του λαού. Θα είμαστε δίπλα σου, Γρηγόρη. Σε πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα θα γευθεί ο κόσμος της επιτυχίας. Η ενότητα είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη από τα πράγματα για να κερδίσουμε το Δήμο. Η ενότητα όμως είναι μία έννοια αυτολόγητη. Η ενότητα κατατάται με αγώνα, με προσπάθεια, με συνεργασία. Καθότι με αφορά, εγώ θα είμαι εδώ να διαφυλάξω την ενότητα στο μέτρο που με αφορά, διότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Καλή χρονιά, ευχαριστώ πολύ. Εσείς μας οδηγείτε στον δρόμο τον οποίο επιλέξαμε από κοινού μαζί. Σε εσάς θα ακούμε κάθε πρόσταγμα, σε εσάς θα απολογηθούμε. Έτσι ξεκινήσαμε, αχνά, καθαρά, χωρίς γνώσεις και εμπειρίες, αλλά με τη διάθεση την καθαρή για να προσφέρουμε. Και πραγματικά προσφέραμε τα μέγιστα. Σήμερα λοιπόν, έχοντας ως όπλο αυτή την εμπειρία, και με μεγαλύτερο όγκο τη διάθεση του κ. Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε τα μέγιστα. Τον Γρηγόρη τον γνωρίζω πολύ λίγο. Έκανε όμως να. Έκανε λίγο στο ενδιαφέρον που έδειξε τελευταία για μια δράση που κάνει το εργατικό κέντρο προς τους συναδέλφους μας, που αδυνατούν να πληρώσουν τα καράσια. Και πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή.
Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Θέλω να πω ότι είναι νέος άνθρωπος, πιστεύω ότι έχει πολλές δυνάμεις μέσα του και πραγματικά βλέποντας αυτό το σύνθημα θέλω να συμφωνήσω και να πω ναι σε όλα. Να μπορέσουμε τη σειρά μας. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας καλή χρονιά, καλή δύναμη στον Γρηγόριο και στην υπόλοιπη ομάδα της νέας εποχής και το 2014 είναι πολύ κοντά προκειμένου να σημειώσουμε άλλο ένα πολύ μεγάλο εκλογικό ποσοστό. Σας ευχαριστώ. Η παράταξη αυτή για να γίνει δημοτική αρχή χρειάζεται το 50% συγκάτοικο. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται συστράτευση και ενωτική διαδικασία. Ο Δήμος συμπαραστάτης στην κρίση. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας. Ο Δήμος συμπαραστάτης στην κρίση. Στόχος μου είναι η ενότητα. Εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρω. Η σχέση μας είναι καθαρή, κρίσταλο, διάφανη. Όμως θα παρακαλούσα τον Κώστα τον Βουλιτζή να πει στην αγάπη μας και να του δώσουμε το βήμα μετά να παρακολουθήσουμε το τι μας έχει ετοιμάσει σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι, χρόνια πολλά. Ελπίζω να διασκεδάσετε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δημοτική Παράταξη και τον Πρόεδρο Νέα Εποχή Νέα Δράμα και προσωπικά τον κύριο Γρηγόρη Παπαμανουήλ που μας έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε εσάς αυτή την παράσταση. Η παράταξή μας, η Νέα Εποχή Δράμα, όπως γνωρίζετε, κάνει έναν αγώνα αξιοπρεπή και πιστεύω ότι με τη δική σας παρουσία αντλούμε δύναμη προκειμένου να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα για να συμμετέχουμε μέσα στα δρόμενα αυτής της πόλης και στις ανησυχίες των πολιτών. Είναι μια εκδήλωση και μια συζήτηση που αποδεικνύει ότι η παράταξη Νέα Εποχή, Νέα Δράμα και ιδιαίτερα ο επικεφαλής της, κύριος Γρηγόρης Παπαμανουήλ, έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να μιλήσει αξιόπιστα και σοβαρά για τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι για μια ακόμη φορά στην ωραία και ιστορική πόλη της Δράμας, γνωστή ανά το Πανελλήνιο για την καλή της ρημοτομία, τα πάρκα της και τα ωραία της μνημεία. Τη σημερινή εκλεκτή μας σύναξη θα ήθελα να απασχολήσω με θέμα της ειδικότητός μου, που είναι από πλευράς δικαίου, προστασία του περιβάλλοντος, υπό την ευρεία του μορφή, τόσο δηλαδή του φυσικού, όσο και του πολιτιστικού. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μπροστά στον Δραμηνό Λόγο μια εκδήλωση αφιερωμένη στο περιβάλλον. Η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας, μας αφορά όλους. Σήμερα θέσαμε εδώ και το θέμα της αλλαγής του ονόματος της παράταξης. Η πρότασή μου λοιπόν, γιατί έχω υποχρέωση εγώ να το κάνω, είναι η νέα ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη, να ονομάζεται Κοινωνία Δραμηνών. Σας μοιράζεται όμως και να συνεχίσει να μοιράζεται και παρακαλώ τους φίλους που το κάνουν και στους νέους παρευρισκόμενους στην εκδήλωσή μας, ένα χαρτάκι που έχει τρία παράλληλα κουτάκια. Το ένα γράφει τις λέξεις Κοινωνία Δραμηνών, το άλλο τις λέξεις Νέα Εποχή Νέα Δράμα και το άλλο κουτάκι έχει ένα άσπρο λευκό, ας πούμε, περίγραμμα, στο οποίο αν θέλετε μπορείτε να βάλετε τη δική σας πρόταση.